για τις μετρήσεις των μπαταριών χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό φορτίο. Τι είναι το ηλεκτρονικό φορτίο? Είναι μια εργοστηριακή συσκευή που μπορεί να δώσει την έξοδο μιας πηγής ενέργειας, σταθερή αντίσταση, αλλά και να τραβήξει σταθερή ισχύ, ρεύμα ή τάση. Για να μετρήσουμε μια μπαταρία, τη συνδέουμε στην είσοδο του ηλεκτρονικού φορτίου και ρυθμίζουμε πόσα αμπέρ θέλουμε να τη στραβάει. Μέσω του software που συνοδεύει το ηλεκτρονικό φορτίο, παίρνουμε το διάγραμμα αποφόρτισης της μπαταρίας. Η μπαταρία τοποθετείται σε τετρασύρματη βάση. Τα δύο καλώδια μεταφέρουν το ρεύμα και από τα άλλα δύο καλώδια διαβάζουμε τα βόλτ της μπαταρίας. Δηλαδή είναι μια σύνδεση τύπου Kelvin και με αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζεται η μέτρηση από την πτώση τάσης των καλωδίων που μεταφέρουν το ρεύμα. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιώ πολύμετρο με σύνδεση σε PC και έτσι έχω ανάλυση θερμοκρασίας καθ' όλη τη διάρκεια της αποφόρτισης. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας, αυτός εδώ, καλύπτεται με ταινία Kapton. Ταινία Kapton είναι αυτή, είναι μια αυτοκόλλητη ταινία που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. Με αυτόν τον τρόπο ο αισθητήρας απομονώνεται από το περιβάλλον και μετράει καθαρά τη θερμοκρασία της μπαταρίας και όχι του αέρα. Εδώ έχω συνδεδεμένα δύο διαφορετικά πολύμετρα και συνδέονται στην μπαταρία με ξεχωριστούς αισθητήρες. Εφόσον οι μετρήσεις τους είναι ίδιες, είμαι σίγουρος ότι η θερμοκρασία είναι σωστή. Εδώ είναι το software του ηλεκτρονικού φορτίου. Ρυθμίζουμε τα αμπέρ που θέλουμε. Την τάση που θα σταματήσει η μέτρηση, εδώ. Και το όνομα του αρχείου που θα αποθηκευτούν τα αποτελέσματα. Και εδώ είναι το software όπου μετράει τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Και εδώ αντίστοιχα παίρνουμε ανάλυση των αποτελεσμάτων κάθε δευτερόλεπτο που κρατάει η αποφόρτιση. Εδώ λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε και τη μέτρηση από εδώ της θερμοκρασίας. Και ξεκινάμε και τη μέτρηση της μπαταρίας. Εδώ μπορούμε να δούμε πόσα είναι οι μιλιαμπερόρες που έχει τραβήξει μέχρι στιγμής από την μπαταρία μας. Επάνω είναι η τάση της μπαταρίας, πόσα βόλτ την μπαταρία, πόσα βατ της τραβάει. 15 αμπέρ είπαμε τραβάμε από την μπαταρία. Και εδώ βλέπουμε τη θερμοκρασία, 35,5 στο ένα, 36 στο άλλο. Αυτό δείχνει ακέραιους τους βαθμούς. Εδώ έχουμε και ακρίβεια ενός δεκαδικού. Και αυτό το πράγμα προχωράει, θα συνεχίσει. Μέχρι εδώ η τάση της μπαταρίας μας θα γίνει 2,5 βολτ και τότε σταματάει και η μέτρηση. Και βέβαια εδώ αντίστοιχα βλέπουμε τη θερμοκρασία της μπαταρίας. Θα επιστρέψουν προς το τέλος της αποφόρτισης. Έχουν περάσει περίπου 10 λεπτά, η τάση μας έχει γίνει 3 βολτ, η θερμοκρασία μας το ένα δείχνει 74 και το άλλο 76 βαθμούς Κελσίου και είμαστε στις 2480 μιλιαμπερόρες. Εδώ βλέπουμε το επάνω το νομεράκι με τα βολτ της μπαταρίας μας, υποφορτίο πάντα.
στα 2,8 βολτ, έχουμε 2.700 μιλιαμπερόρες και περίπου 77 βαθμούς δείχνει το ένα και 79 βαθμούς το άλλο πολύμετρο. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκφόρτισης, 2,5 βολτ, τελείωσε, 79,5 βαθμούς που μου δείχνει το ένα μου πολύμετρο, 82 βαθμούς που μου δείχνει το άλλο και σύνολο 2.898 μαχ. Και εδώ έχει τελειώσει η αποφόρτιση. Εδώ έχει τελειώσει, εδώ είναι το software, έχει τελειώσει η αποφόρτιση, εδώ είναι το διάγραμμα, όπου και μπορώ να το αποθηκεύσω είτε σαν εικόνα από εδώ, είτε να βγάλω τα αποτελέσματα σε κάποιο Excel αρχείο, διαλέγουμε το αρχείο που αποθηκεύσαμε εδώ. Αυτά είναι τα δεδομένα μας, οπότε και τα αποθηκεύουμε στο Excel για να τα έχουμε. Και αντίστοιχα εδώ είναι η μετρήση της θερμοκρασίας μας για όλη τη διάρκεια της αποφόρτισης, όπου και αυτά τα βγάζουμε στο Excel για περαιτέρω αποθήκευση.